Ελασσόνα, Σαραντάπορο, Κουζάνη, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Γευγελή, Κιλκής, Λαχανάς, Στρομνίτσα, Σέρες, Σιδηρόκαστρο, Στενά Κρέσνας, Τζουμαγιά. Η πατρίδα μεγαλώνει. Μεγαλώνουν και τα παιδιά χωρίς πατέρες. Οι άντρες παίζουν πόλεμο και οι γυναίκες πήραμε τις δουλειές στα χέρια μας. Σταθμός ορφανών. Χιλιάδες αγρότες. Σε αυτό το σταθμό φόρτασαν τα προϊόντα για μακρινές αποστολές. Με τα κάρα κουβάλαγαν εδώ την πραμάτια τους. Το βαμπάκι, το στάρι, το καλαμπόκι, τη λασπρίτσα, τα πεπόνια τους. Για να πάνε στις μεγάλες αγορές. Εδώ φέρναν να αποχαιρετήσουν και τα παιδιά τους οι μάνες που πήγαιναν για την ξενιτιά. Αρχές του 1900. Μεγάλη μετανάστευση στην Αμερική και στις άλλες περιοχές. Εδώ γύριζαν και φευγαν οι άνθρωποι. Ήταν το λιμάνι και η επαφή με τον ξένο κόσμο. Detroit, Michigan, 5 Ιανουαρίου 1914. Αγαπητέ μας κουμπάρε Αντώνη, χαίρε. Υγιένο, όπερ και διημάς ποθώ. Καιρόν έχω να σας γράψω ή να μάθω τι γίγνεστε. Έχω 11 μήνες χωρίς εργασία και ακόμα τι είδε ως πότε ακόμη. Εργασίες δεν είναι διόλου και μη τα ρωτάς. Εύχομαι όπως διέλθετε τα εορτάς των Χριστουγέννων εν υγεία, ως και το νέο έτος 1914. Το 1917 η επαναστατική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης με πρωθυπουργό φυσικά τον Ελευθέριο Βενιζέλο αποφασίζει με την έκδοση αναγκαστικών νομοθετικών διαταγμάτων τη διανομή όλων των μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει τόσο τις πρώην Οθωμανικές γιές της Μακεδονίας και της Θράκης όσο και τη μεγάλη γεωκτησία της Θεσσαλίας, γεωκτησία κυρίως των Ελλήνων της Διασποράς. Μιλάμε δηλαδή για αναγκαστική απαλωτρίωση μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών. Καπνός κάποτε το λέω αυτό, ήταν το μαζί με τη σταφίδα τα μόνα προϊόντα τα οποία φέραν έσοδα στην πατρίδα μας. Παίξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στο μεγάλωμα της πατρίδας μας.
Το προϊόν αυτό έρχεται από την Αμερική. Πρώτα σαν καλοπιστικό φυτό καλλιεργήθηκε ο καπνός και ύστερα έγινε το κάπνισμα. Ήρθε από εκεί, από την Αμερική. Και τα εδάφη προσφέρονταν για την παραγωγή καπνού. Επεξετάθη, ήταν και η Γεωργική Αυτοκρατορία. Και στην περιοχή αυτή τη δική μας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιουργούνται δύο ποικιλίες καπνού. Δύο ποικιλίες καπνού οι οποίες εξελισσόμενες γίνονται οι ευγενέστερες ποικιλίες καπνού λόγω της καπνιστικής ιδιαιτερότητάς τους, λόγω του αρώματος και της ιδιότητάς τους να επηρεάζουν το παραγόμενο τσιγάρο αρωματικά, γευστικά και από κάθε άλλη άποψη να ικανοποιεί τον καπνιστή. Αυτές οι δύο ποικιλίες καπνού είναι ο μπασμάς, μια ποικιλία, η οποία λέγεται μπασμάς διότι πασταλιάζεται, γίνεται δεσμίδες στο ποδάρι του Γεωργού που θα του δεματοποιήσει, και αυτή η δεσμίδα λέγεται, το πατάω τουρκικά λέγεται μπασίον, το πατάω δηλαδή, πώς το λέμε. Και από εκεί έγινε ο μπασμάς, ονομάστηκε από εκεί. Το άλλο λέγεται μπασίμπαλι. Μπασίμπαλι σημαίνει κεφαλοδεμένο. Ήταν μια ποικιλία καπνού που είχε μίσκο μακρύ γυμνό και για να μην σκορπάει ο μίσκος έτσι, τον δένανε. Το μπασίμπαλι είναι κεφαλοδεμένο. Γινόταν βασικά τη νύχτα του καπνού, γιατί δεν πρέπει να μαραθεί ο καπνός και μόλις έβγαινε ο ήλιος στις 8 η ώρα ο καπνός μαραινόταν, δεν είχε, έπρεπε να είναι φρέσκος ο καπνός για να μπορεί να μπουρλιαστεί. Λοιπόν, το κεφάλαιο της συλλογής ακολούθησε μέχρι τέλος. Τώρα δεν υπάρχει, τώρα δεν είναι και ποικιλίες εκείνες. Είναι άλλη ποικιλία πράγμα αυτό το ρημάδι τώρα. Και ο ίδιος παραγωγός αφού το παστάλιζε, το δεματοποιούσε, το ετοίμαζε, έρχονταν η περίοδος της αγοράς. Έβγαινε το καπνεμπόριο, βαθμολογούσε τα καπνά του κάθε παραγωγού τι ποιότητα είναι και αφού τελείωνε αυτή η προεργασία προχωρούσε στην αγορά. Με τις πιέσεις των ξένων, των πελατών οι οποίοι θα αγόραζαν τον καπνό, που τον πληρώνανε κιόλα, άρχισε να τυποποιεί και ο ίδιος ο αγρότης τη δουλειά του. Άρχισε να εφαρμόζει αυτά που τον λένε. Σταμάτησε να πασταλιάζει, να κάνει δεσμίδες όλο, ό,τι καπνό έβγαζε από το χωράφι, και άρχισε να το χωρίσει σε ποιότητα. Πέταγε μια κατηγορία σκάρτων, μια άλλη κατηγορία την έκαμνε ρεφούζι που λέμε, αυτήν την ποιότητα ρεφούζι, και την άλλη ήταν το λεγόμενο μαξούλι, το καλό δηλαδή, το καλό, βήτα και αυτά που πέταγε, τα οποία τα έκαιγε το δημόσιο. Οι εφορίες καπνού γυρίζαν και τα καίγανε αυτά τα σκάρτα. Εργάτες είναι οι ίδιοι αγροτικός πληθυσμός, εργάζονται στα
ας τα πούμε, εργοστάσια καπνού. Άρα αποτελούν και τον πρώτο πυρήνα της εργατικής τάξης και ένα από τους πρώτους πυρήνες με μεγάλες κινητοποιήσεις. Επομένως, είναι ένα ακόμα στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όσον αφορά την κοινωνία της υπαίθρου, ότι αυτή έχει μεγάλους δεσμούς με το χώρο πια της βιομηχανικής, όσο μπορούμε να το πούμε για την Ελλάδα, βιομηχανικής εργασίας. Η διεθνή συγκυρία στα τέλη της δεκαετίας του 20 είναι φυσικά η μεγάλη οικονομική κρίση. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα η κρίση με τη μορφή της αγροτικής κρίσης. Με το αμερικάνικο κράχ του 1929 η Καβάλα έμεινε χωρίς δουλειά, διότι και ήταν μια νεκρή πόλη, διότι σταμάτησαν τα καπνά, δεν αγόραζαν οι Αμερικανοί καπνά, κλείσαν τα καπνομάγαζα. Και υπήρχε και κάθε οικογένεια καβαλιώτη και είχε 2 και 3 καπνεργάτες. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ ερχόταν και δουλεύαν από διάφορα σημεία της Ελλάδος, από Κρήτη, από τα νησιά, Μυτιλήνη, από παντού. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης οικονομικής κρίσης, στην ίδια την αγροτική οικογένεια είναι φυσικά αρκετά σημαντικές. Καταρχήν, το εισόδημα της αγροτικής οικογένειας μειώνεται για διάφορους λόγους, ένας από τους οποίους είναι η μείωση των εμβασμάτων που έρχονται από το εξωτερικό. Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος είναι, όπως προαναφέραμε, η πτώση της τιμής των αγροτικών προϊόντων, άρα όσον αφορά την καθημερινότητα της αγροτικής οικογένειας, αυτή βλέπει τα έσοδά της συνεχώς μειούμενα. Ως απάντηση στο πρόβλημα της μείωσης του αγροτικού εισοδήματος, οι ίδιες οι αγροτικές οικογένειες στρέφονται προς την αυτοκατανάλωση. Καταρχήν, έχουμε από το 1933 και μετά μια αύξηση του αριθμού των οικόσιτων ζώων, αλλά και των αρωτριόντων και των μεταγωγικών ζώων. Η αγροτική οικογένεια προσπαθεί να τραφεί με ίδια μέσα και να εντατικοποιήσει ακόμα περισσότερο την καλλιέργεια της γης που κατέχει. Στο Μεσοπόλεμο δεν έχουμε αγροτική έξοδο, δηλαδή οι αγρότες δεν εγκαταλείπουν τη γη τους προκειμένου να βρουν μια καλύτερη τύχη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, μένουν στο ύπαιθρο και μάλιστα αυτή η νοοτροπία, αν θέλουμε, στηρίζεται από την κεντρική πολιτική, τόσο
επί Βενιζέλου όσο και επί Μεταξά, όπου ένας από τους διακηρυγμένους στόχους της μεταξικής δικτατορίας ήταν ακριβώς το πώς οι αγρότες, ο αγροτικός πληθυσμός θα παραμείνει δεμένος, αυτή ήταν και η ορολογία, με τη γη και δεν θα έρθει στην Αθήνα για να γίνει εργατικό προλεταριάτο. Τα ανεπίσημα δίκτυα της αγροτικής πίστης, δηλαδή τα τοπογλυφικά δίκτυα, είναι αρκετά εκτεταμένα αυτή την περίοδο. Πολλές φορές είναι μεγαλύτερη ισχύω, σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη ισχύω από τα ίδια τα τραπεζικά δίκτυα, ακριβώς γιατί ο αγροτικός πληθυσμός δεν είχε απαραίτητα τη δυνατότητα πρόσβασης στα τραπεζικά δάνεια. Αφετέρου γιατί είναι και ένας παγιωμένος μηχανισμός στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Τα τοκογλυφικά δίκτυα έγινε προσπάθεια να τεθούν, αν θέλουμε, υπό έλεγχο, καταρχήν μέσω της Εθνικής Τράπεζας, από το 1914 περίπου και μετά, εν συνεχεία φυσικά με την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας από το 1929. Είναι ευνόητο ότι αυτή η πολιτική δεν οδήγησε στην εξαφάνιση των τοπογλυφικών δικτύων, καθώς από τις πηγές μπορούμε να δούμε τη συνέχιση της δραστηριότητας των τοκογλύφων και μετά την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας. Είναι, νομίζω, χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι πολλές φορές μεγάλοι ιδιοκτήτες γης ή ακόμα και αστεί έπαιρναν αγροτικά δάνεια, τα οποία στη συνέχεια τα δάνειζαν στους αγρότες με πολύ μεγαλύτερο φυσικά επιτόκιο. Άρα ο θεσμός λειτουργεί ανταγωνιστικά με την επίσημη πίστη, με το επίσημο δίκτυο της πίστης. Λειτουργεί βέβαια και σε βάρος του, εννοείται, του αγροτικού πληθυσμού, οδηγώντας σιγά σιγά στην καταχρέωσή του. Από τον έμπορο στον τοκογλύφο και από τον τοκογλύφο στα δάνεια. Τώρα με το συνεταιρισμό, λες να δούμε μια άσπρη μέρα. Η διαχείριση της επίσημης αγροτικής πίστης έγινε κεντρικά μια προσπάθεια να διεκπεραιωθεί μέσα από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί σε ένα μεγάλο ποσοστό απορροφούν τις χορηγήσεις, τις αγροτικές χορηγήσεις, σε ένα ποσοστό αρχικά μεγαλύτερο από ό,τι οι μεμονωμένοι αγρότες. Στη συνέχεια αυτό αντιστρέφεται στα τέλη της δεκαετίας του 30. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι πιστώσεις είναι συνεταιριστικές, αντίθετα διανέμονται στα μέλη των συνεταιρισμών. Όμως είναι ο συνεταιρισμός που είναι, αν θέλετε, αλληλέγγυος όσον αφορά το χρέος που δημιουργείται. Έχει δηλαδή την ευθύνη για την πληρωμή του χρέους από τα μέλη του. Αυτό οδήγησε βέβαια στην υπερχρέωση των συνεταιρισμών στα τέλη της δεκαετίας του 30, πράγμα που αποτέλεσε και έναν από τους λόγους που οι αγροτικοί συνεταιρισμοί παρήκμασαν. Το άλλο αποτέλεσμα είναι ότι σιγά σιγά η τραπεζική πολιτική αντιστρέφεται, δανειοδοτώντας πλέον τους μεμονωμένους αγρότες. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι στο Μεσοπόλεμο ιδιαίτερα, επειδή υπήρχε το αίτημα της ιτάρκειας και της αυτάρκειας σε γεωργικά προϊόντα, υπήρξε μια συντονισμένη και επιτυχής προσπάθεια στην παραγωγή σπόρων βελτιωμένων και πιστοποιημένων, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η παραγωγή, επειδή ήδη το γενετικό υλικό είναι εξαιρετικά παραγωγικό. Το Ινστιτούτο Καλλιτερεύσεως Φυτών στη Θεσσαλονίκη έχει αφήσει μεγάλο όνομα και έχει δώσει και μεγάλους καθηγητές στη βελτίωση των φυτών και πέτυχε, παραδείγματος χάρη, με την ποικιλία γάμα 38290 του Σταριού να καταστήσει τη χώρα αυτάρκη σε σιτηρά.
Το ίδιο συνέβη με το Βαμβάκι, εξαιρετική ποικιλία. Αλλά όλη αυτή η προσπάθεια μετά τον πόλεμο σταδιακά εγκαταλείφθηκε και έδωσε την δυνατότητα να κατακλειστεί η αγορά από προϊόντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες εκτόπισαν τις ελληνικές ποικιλίες και επέβαλαν τα δικά τους πακέτα ισροών και υβριδίων, δηλαδή, και ισροών ενεργειακών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και νερού που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αξιοποίηση αυτών των ποικιλιών. Ο Τζον Χένρι Χάους, ο ιδρυτής της σχολής μας, βρέθηκε σε ηλικία σύνταξης και με την οικογένειά του ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει το πλοίο να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπίστωσε ότι η περιοχή της Θεσσαλονίκης είχε ανάγκη από αγροτικά σχολεία, μια που οι πόλεμοι, οι διάφορες ανέχεις της εποχής εκείνης δημιούργησαν παιδάκια, ορφανά, τα οποία δεν είχαν πάρα πολλά πράγματα να επιλέξουν από το να μάθουν στοιχειοδός να καλλιεργούν σωστά τη γη. Έτσι λοιπόν είπε στη γυναίκα του, φαίνεται πως ο Θεός δεν θέλει να γυρίσουμε στην πατρίδα, αλλά το έργο μας πρέπει να συνεχιστεί σε αυτή την πόλη. Αγοράσα λοιπόν με λίγα χρήματα που είχαν ένα πολύ μικρό κομμάτι γης, φτιάξαν ένα αγροτόσπιτο και το ισόγειο του σπιτιού τους έγινε το πρώτο αγροτικό σχολείο όπου μάθαιναν τα αγροτικά μυστικά της εκπαίδευσης 12 ορφανά παιδάκια από την Πηλαία. Μετά το 12 και την απελευθέρωση μετατάσσεται πια η σχολή και αναγνωρίζεται σαν ελληνικό σχολείο με βασιλικό διάταγμα του βασιλέα Αλέξανδρου. Προσπαθούσαμε πάντα να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη. Ήταν συνδεδεμένη η αγροτική εκπαίδευση με την πράξη, γιατί τα όσα στην τάξη μαθαίνουν τα παιδιά δεν είναι ικανά να τους μάθουν καλά τη δουλειά. Ποια ήταν τώρα η πρωτοπορία και πάντοτε το ιδιαίτερο νιάξιμο της σχολής? Ήταν η καινοτομία και η παρουσίαση των καλύτερων δυνατών μεθόδων ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα τα οποία ήταν και καινοτόμα και βοηθούσαν στην αειφορία και βοηθούσαν επίσης στην οικονομική καλύτερη γεωργική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα μέσα στον χρόνο. Φτάνουμε δηλαδή από την πρώτη καλλιεργική προσέγγιση, που είναι τα πρώτα εργαλεία με τα οποία ο ιδρυτής και οι πρώτοι δάσκαλοι μαθαίνουν τα παιδιά μας να καλλιεργούν τη γη. Φτάνουμε στη σύγχρονη εκμηχάνιση της γεωργίας και φτάνουμε σήμερα στο να θίγουμε θέματα οικολογίας, περιβαλλοντικής ευαισθησίας, προσπάθειας για βιολογικές καλλιέργειες και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μια προοπτική ενός συνόλου γνώσεων και εμπειριών που παίρνουν τα παιδιά μας για μια αειφόρο μελλοντική γεωργία. Κατοχή, εμφύλιος, ανασυγκρότηση. Από τους Άγγλους τους Αμερικάνους και από το Ρουσφέτη στο σχέδιο Μάρσαλ. Οι άλλοι, άσε καλύτερα. Εγώ δεν έχω στο μυαλό μου μία γεωργία. Έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον τρεις γεωργίες διαφορετικές μεταξύ τους. Υπάρχει η γεωργία που ενδεχομένως έχει δει όλος ο κόσμος διασχίζοντας τις εθνικές οδούς. Δηλαδή είναι η γεωργία η εντατική, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί πολλές ισροές στη μονάδα του εδάφους, ενώ λιπάσματα, φυτοφάρμακα, νερό κτλ. Και η οποία είναι έντονα χημική, είναι έντονα ρυπαίνουσα και παράγει με βιομηχανικό τρόπο προϊόντα. Αυτή είναι η πρώτη γεωργία. Η δεύτερη γεωργία είναι μια γεωργία που θα τη συναντήσει κανείς στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Είναι εκτατικής μορφής, δηλαδή ζώα και άνθρωποι ζουν κοντά στη φύση, τα προϊόντα είναι σχεδόν βιολογικά και η οποία
προϋποθέτει αρκετή εργασία, κυρίως όταν συνδέεται με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία, που είναι και το κύριο, ας πούμε, είδος και διαδικασία παραγωγική σε αυτόν τον τύπο γεωργίας. Υπάρχει και ένας τρίτος τύπος, που θα την έλεγα εξειδικευμένη εμπορευματική γεωργία, και αφορά ορισμένα προϊόντα, όπως είναι το αμπέλι, όπως είναι η ινοποιία, όπως είναι σήμερα τα αρωματικά φυτά. Είναι προϊόντα υψηλής εμπορικής αξίας, τα οποία γίνονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα του παραγωγού για να ξεχωρίσει η ποιότητά τους, και τα οποία βέβαια έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πολλές φορές επιβαρύνουν, όπως η αμπελουργία είναι μια παραγωγική διαδικασία που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος και ένας κλάδος ο οποίος σημειώνει και εντυπωσιακές εξαγωγικές επιδόσεις, ακόμα και σήμερα που η γεωργία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Όσον αφορά την εργασία, θα έλεγα ότι μπορεί να διακρίνουμε δύο τύπους εργασίας. Υπάρχει η εργασία στην εκμηχανισμένη γεωργία, όπου μέσα από μια εμπειρία τώρα εξυγχρονισμού των τελευταίων 3-4 δεκαετιών, πολλοί Έλληνες παραγωγοί, θα τους έλεγα η αριστοκρατία της αγροτικής γεωργικής εργασίας, έχει εθιστεί με τη χρήση των μηχανημάτων, έχει τεχνολογικά αναβαθμίσει τις γνώσεις της και βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο. Μερικές φορές δεν ρωτάνε κιόλας τους γεωπόνους ή τους ασχολούμενους με το τι πρέπει να κάνουν. Μπορεί και να διαβάζουν και μόνοι τους, ακόμα και χρησιμοποιούν και ίντερνετ, χρησιμοποιούν και όλα τα εργαλεία ενημέρωσης. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μάθουν τα παιδιά πως για οποιοδήποτε δουλειά, γιατί η γεωργία ακόμη περισσότερο, χρειάζεται φαντασία, δημιουργικότητα και συστηματική εργασία, οργανωμένη και προγραμματισμένη. Έχει περάσει η εποχή που ο αγρότης μάθαινε στο καφενείο από τον συγχωριανό του τι και πώς να κάνει κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας δεν θέλουν πια έναν αγρότη ο οποίος απλά θα δουλεύει. Θέλουν έναν αγρότη που θα δουλεύει με σύστημα, θα δουλεύει με οργάνωση και κυρίως έχοντας στο νου του ότι μόνο οι καινοτόμες καλλιέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε μια σωστή γεωργική επιχείρηση. Δεν μπορούμε πια να μείνουμε σε πατροπαράδοτες μεθόδους, σε πατροπαράδοτες καλλιέργειες. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι μπορεί να ζήσει άνετα την οικογένειά του και να δώσει προοπτικές στον αγροτικό τομέα, βλέποντας άλλες καλλιέργειες. Πρέπει να μάθει για το υποφαές. Πρέπει να μάθει για την εχινάτσια. Πρέπει να μάθει για τη στέβια. Πρέπει να μάθει για άλλες καλλιέργειες, για όλα αυτά τα biodiesel, τα φυτά που παράγουν ενέργεια. Γιατί έτσι τελικά θα λυθεί ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας. Στα ανάντη βρίσκονται αυτές οι βιομηχανίες των εφοδίων, των γεωργικών εφοδίων, σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα. Στα κατάντη βρίσκεται η τεράστια βιομηχανία του λιανεμπορίου, τα σούπερ μάρκετς,
τα οποία καθορίζουν τις τιμές με τις οποίες, από τις οποίες προμηθεύονται από τους παραγωγούς το προϊόν τους. Συμπιεσμένος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο γίγαντες, ο Έλληνας μικροϊδιοκτήτης, μικροπαραγωγός, έχοντας συμβάλλει και αυτός με τον τρόπο του, χωρίς να είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος, και στην κατάρρευση του συνεταιρισμού και του συνεταιριστικού κινήματος, δεν έχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης της εμπορικής τιμής του προϊόντος του. Μετά τη μεταπολίτευση ήρθαν οι συνεταιρισμοί στα χωριά και βοηθήσαν εκείνη την περίοδο. Δεν υπήρχε καμιά άλλη παρέμβαση. Οι συνεταιρισμοί φέραν και τα λοιπάσματα, οι συνεταιρισμοί φέραν και τα φάρμακα, οι συνεταιρισμοί, ό,τι γνώσεις υπήρχαν γύρω από την αγροτική οικονομία, την εξέλιξη που γινόταν, ερχόταν από αυτούς. Και οι συνεταιρισμοί παρεμβαίναν και στην αγορά των προϊόντων. Έπαιξαν, νομίζω, πολύ ουσιαστικό ρόλο οι συνεταιρισμοί σε εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι το 80. Είχαν και ανάπτυξη. Στηριζόμασταν στον συνεταιρισμό. Τον πίστευε ο κόσμος στον συνεταιρισμό, γιατί με αυτόν είχε να κάνει. Λοιπόν, αλλά μετά τη δεκαετία του 80 άρχισαν να έρχονται οι έμποροι, ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις, ήρθαν και στο γάλα και στα τα ήρθαν οι έμποροι, μεγαλώσανε κτλ. Και οι συνεταιρισμοί άρχισαν να φθήνουν από το 90 και μετά. Από το 1990 και μετά οι συνεταιρισμοί είχαν κατακόρυφη και πτώση στην παρέμβασή τους, αλλά και, πώς να το πω, έπεσαν και στη συνείδηση και στα μάτια του κόσμου. Εγώ έχω περίπου 35 χρόνια που πάω στο εμπόριο. Δεν πάω στο συνεταιρισμό. Κοίτανε, ο συνεταιρισμός είχε καλύτερη τιμή από τον εμπόρα. Και από τις τιμές πάντα θα μου δώσει παραπάνω από την Ένωση. 5-10 δραχμές, πάντως κάθε χρόνο θα πάρω παραπάνω από το συνεταιρισμό. Και εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν κάποια εργαλεία, όπως είναι οι ενισχύσεις που δίνονται σήμερα και σε συνεταιρισμούς, αλλά κυριότερα σε ομάδες παραγωγών. Δηλαδή, για να αποφύγει κανείς την πελατειακή σχέση ή την κομματική διείσδυση στους μεγάλους συνεταιρισμούς, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα παραγωγών και ως τέτοια ομάδα να ενισχυθεί από κονδύλια ευρωπαϊκά, ώστε να ενισχυθεί στη διαπραγμάτευσή του με το κύκλωμα ένθεν και ένθεν, δηλαδή των γεωργικών εφοδίων αλλά και των προμηθειών προς την αλυσίδα της διανομής και της κατανάλωσης στο λιανεμπόριο. Αυτή είναι σήμερα η, αν θέλετε, το δύσκολο σημείο που πρέπει να ξεπεραστεί, διότι καθώς περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή του καταναλωτή και στην τιμή που απολαμβάνει ο παραγωγός μεγαλώνει συνεχώς. Και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο μέσα από μια ενεργοποίηση των ίδιων των παραγωγών, υπό τον έλεγχο του κράτους φυσικά, ενώ έλεγχο την βοήθεια του κράτους, όχι τον έλεγχο, κακή λέξη, υπό την εποπτεία του κράτους. Να πάρει ευχή, να πάρει. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Πασιμπάρα. Τι έλα. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε. Πάρε ευχή, κάντε μια σήμερα. Για να δούμε τώρα. Ευχή. Να το πει να γυρίζει. Αυτό εδώ πίσω. Για να δούμε τι έχει. Τι δω ποτέ γυρίζει. Έχει δει, ναι. Θα οικονομήσουμε. Μπορεί να αφήσει ανθρώπους να δούμε. Θα τη φτιάξουμε σιγά. Και ζητώ στη ζωή
Υπάρχουν και ορισμένες εργασίες που δεν είναι τόσο άνετες, δεν είναι τόσο εντάσεως γνώσεως, όπως ας πούμε είναι η παραδοσιακή μετακινούμενη κτηνοτροφία, όπου εκεί είναι πολύ σκληρή δουλειά, δεν έχει σχόλες, δεν έχει νύχτα, δεν έχει μέρα, και όπου εκεί απαιτείται πολύ παρουσία και πολύ εργασία χειρονακτική και πολλές φορές πολύ σκληρή. Εκεί, όπως επίσης και στη συγκομιδή των οπωροκυπευτικών, τεράστιο ρόλο τα τελευταία χρόνια έχουν παίξει οι μετανάστες. Πολλοί συνάδελφοι μου λένε που έχουν μελετήσει από πιο κοντά το θέμα ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα φτάναμε σήμερα να έχουμε γεωργία εντάσεως εργασίας, αν δεν είχε μεσολαβήσει το μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας του 80 και του 90. Δεν βγαίνει τίποτα. Άμα δεν πάρεις και την ενίσχυση από το ΛΑΔ, δεν βγαίνει τίποτα. Δεν συμφέρει ούτε να το μαζέψεις το ΛΑΔ τώρα. Την ελιά δεν συμφέρει να τη μαζέψεις. Γιατί όταν θα δώσεις, δεν σου λέω το 40 ευρώ το μεροκάματο, 30. Και θα τον ταΐσεις και όλα τον αλλοδαπό, δύο φαγητά την ημέρα, και θα σου μαζέψει 100 κιλά ελιές. 100 κιλά ελιές, άντε να πιάσει 18% που λέμε, 18%. 18-36 θα πάρεις από το ΛΑΔ. Μα θα πάρει και το λειτουργείο που θα σου πάρει στα 10 κιλά, στα 100 κιλά θα σου πάρει 12 κιλά ΛΑΔ. Τι σημαίνει, δεν μένει τίποτα. Άδειασαν τα χωριά. Καλά που ήρθαν και οι αλλοδαποί και έχουμε χέρια. Έλα παιδιά να γκρεμίσουμε. Έλα. Μέχρι πριν από 10 χρόνια πιστεύαμε ότι ο αγρότης πρέπει να είναι μόνο αγρότης. Μέσα στα χρόνια καταλάβαμε και το ρόλο της τεχνολογίας που δίνει πολύ χρόνο στον Έλληνα αγρότη, και επίσης ότι διεξάγεται σε ένα χώρο γεωργία που έχει εξαιρετική σημασία ψυχαγωγική, εκπαιδευτική, μουσιακή. Θα μπορούσε δηλαδή ο αγρότης, όπως λέμε εμείς, ένας πολυλειτουργικός αγρότης ή ένας αγρότης σε μια πολυλειτουργική γεωργία, να συμπληρώνει το εισόδημά του και με άλλες δράσεις, πάντοτε βέβαια με την ρήτρα της ποιότητας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η γεωργία πια δεν καταλαμβάνει όλο το χώρο της υπαίθρου. Είναι μία δραστηριότητα από τις πολλές που μπορούν να γίνουν. Φυσικά υπάρχουν εξειδικευμένες
περιοχές που κυριαρχεί η γεωργία, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορούν, ιδιαίτερα σε μια χώρα που η παράκτεια ζώνη της είναι 15.000 χιλιόμετρα και ξέρουμε τι σημαίνει παράκτεια ζώνη, μπορεί να συνδυαστεί η γεωργία με τον τουρισμό και να δημιουργήσει ένα πρότυπο αειφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια πολιτεία η οποία καταλαβαίνει τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο μια πολιτεία, αλλά και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, και να δώσουν ένα μοντέλο στην ελληνική γεωργία, το οποίο να μιλάει πια για μια πολυλειτουργική ύπαιθρο με στοιχεία αειφορίας. Αυτά δεν είναι κενά λόγια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι ήδη και πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ επιμένω ότι υπάρχει σοβαρό και μέλλον ορατό για την ελληνική γεωργία. Τόπος μας βουνό και θάλασσα, ελιά και αρμύρα. Να είναι καλά ο ξάδερφος στο Υπουργείο. Μπήκαμε και στον τουρισμό. Να ξεπληρώσουμε το πανοσύκωμα. Να μείνει ένα κεραμίδι στα παιδιά, να πορευτούν. Martín.